Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε λαχταριστά τραγανά κουλουράκια με ελαιόλαδο. Σουσάμι απ' έξω, μεσογειακή γεύση. Πάρα πολύ εύκολο να τα φτιάξετε μόλις σε ένα μπολ. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα κουλουράκια με ελαιόλαδο θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, 60 γραμμάρια κονιάκ, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 60 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού, 370 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder, 1/4 από ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική, μία πρέζα αλάτι και 70 γραμμάρια σουσάμι καβουρδισμένο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Σε αυτό το μπολ θα βάλω τα στερεά μου, σε αυτό το μπολ θα βάλω τα υγρά μου και ουσιαστικά θα ενώσω τα δύο υλικά και τα κουλουράκια μου είναι έτοιμα. Τα υγρά της συνταγής μας είναι το ελαιόλαδο. Βάλτε καλής ποιότητας ελαιόλαδο, κοιτάξτε εδώ. Ωραίο λαδάκι. Θα βάλουμε το αλκοόλ μας. Βάζουμε κονιάκ ή οτιδήποτε άλλο αλκοόλ θέλουμε. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε καθόλου αλκοόλ, βάζουμε την ίδια ποσότητα σε τύφι λεμπελέση, σε χυμό πορτοκάλι. Εντάξει. Λοιπόν, ρίχνω μέσα και τη ζάχαρη, αν και στερεό, τη ζάχαρη θα τη ρίξω εδώ πέρα. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Και 60 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Τώρα 60 γραμμάρια χυμός πορτοκάλι είναι περίπου το μισό πορτοκάλι, εντάξει. Εδώ. Μισό πορτοκαλάκι. Περίπου 60 γραμμάρια θέλουμε. Ζυγίστε για καλό και για κακό, γιατί όντως άμα βάλουμε πολύ παραπάνω χυμό, θα αλλάξει η συνταγή μας. Άμα βάλουμε πολύ λιγότερο, πάλι θα αλλάξει η συνταγή μας. 60 γραμμάρια μας, εντάξει. Οπότε ρίχνω και το χυμό μέσα, εδώ. Και τι πρέπει να κάνω τώρα, φίλε Μπελέση? Να ανακατέψω. Θέλω να ανακατέψω, να λιώσει λίγο η ζάχαρη. Σε καμία περίπτωση τα κουλουράκια μας δεν θα έχουν γεύση από ελαιόλαδο στο τέλος. Πολύ ελαφριά, ανεπαίσθητη, ούτε καν θα το καταλάβετε. Αλλά επειδή θα βάλουμε ελαιόλαδο, ότι κάνουμε τα πιο θρεπτικά υγιεινά κουλουράκια. Δεν βάζουμε βούτυρο στην συνταγή. Οπότε είναι φανταστικά, είναι πάρα πολύ ωραία και νομίζω θα αρέσουν σε όλους. Τώρα η επόμενη ερώτηση που θα μου κάνετε είναι, επειδή έχουμε πάει healthy ως τώρα, σωστά? Μήπως θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα πιο healthy και να αντικαταστήσουμε το αλεύρι με αλεύρι ολικής? Αυτό δεν θα ρωτήσετε? Εννοείται. Μπράβο. Λοιπόν, μπορούμε να αντικαταστήσουμε μέρος της συνταγής με ολικής, γύρω στο 20-30%, όχι όλο το αλεύρι. Εντάξει? Γιατί? Γιατί μετά γίνεται πάρα πολύ σφιχτό το κουλουράκι και χάνει τη σύστασή του. Δεν πλάθεται και δυσκολευόμαστε. Με ένα 20-30% είμαστε εντάξει. Μπορούμε όμως να κάνουμε τη συνταγή αυτή με αλεύρι χωρίς γλουτένι. Σε περίπτωση που το βάλουμε το αλεύρι χωρίς γλουτένι, να θυμάστε ότι θα σπάνε λίγο περισσότερο τα μπισκότα, αλλά θα γίνουν κανονικά. Λοιπόν, μέσα στερεά μου θα προσθέσω την κανέλα μου, μπέικιν και σόδα. Και θα βάλετε τις αναλογίες μπέικιν και σόδα που σας δίνω στη συνταγή. Αν και φαίνονται πάρα πολύ λίγες, τόσο πρέπει να βάλουμε, γιατί άμα βάλουμε παραπάνω, τι θα γίνει? Θα φουσκώσουν πολύ τα κουλουράκια μας και άμα φουσκώσουν πάρα πολύ τα κουλουράκια μας, θα σπάσουν. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Δηλαδή βάζουμε ανεπαίσθητη ποσότητα και από baking powder και από σόδα. Ξέχασα να βάλω το αλάτι. Θα το βάλω τώρα. Εδώ. Και τώρα να ρίξω αστερεά στα υγρά ή τα υγρά στα αστερεά, φίλε Μπελέση? Λοιπόν, θα ρίξω τα υγρά, ή μάλλον θα ρίξω τα στερεά στα υγρά. Έτσι, για αλλαγή. Ξέρετε γιατί θα ρίξω τα στερεά στα υγρά? Γιατί τα στερεά θα πέσουν 100% όλα από τον μπολ. Ενώ τα υγρά, άμα τα ρίχνα από τα υγρά στα στερεά, θα έμενε λίγο υγρό πάνω στον μπολ. Σωστά? Σωστά. Τρομερή θεωρία, νομίζω πως την αιτιολόγησα. Αυτό πάει πίσω. Ξέρω ότι σας είπα μόλις με ένα μπολ θα φτιάξει τη συνταγή και την έκανα με δύο, αλλά θα μπορούσατε κι εσείς να την κάνετε με ένα. Εντάξει. Λοιπόν, ανακατεύουμε ένα κουτάλι στην αρχή, εδώ. Καλά, και μέχρι το τέλος με κουτάλι θα ανακατέψουμε, γιατί το ζυμάρι μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται μίξερ, δεν χρειάζεται τίποτα. Δεν έχει αυγά. Είναι νηστίσιμη συνταγή. Και ουσιαστικά είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο που μπορείτε να φτιάξετε όλοι σας. Νομίζω ότι θα γίνει best seller αυτή η συνταγή. Με το που τη δείτε στην τηλεόραση, θα πάτε να τη φτιάξετε, θα πείτε σε όλους τους φίλους αυτά τα κουλουράκια δεν παίζονται. Θα αρχίσετε να τα κάνετε όλοι, θα ανεβάζετε φωτογραφίες και θα γίνουν viral. Σωστά, φίλε Μπελέση? Σωστά. Άρα, καλώς ήρθατε στη viral συνταγή. Είστε οι πρώτοι που τη βλέπετε αυτή τη στιγμή σε πανελλήνια μετάδοση. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δουλέψουμε λίγο με τα χέρια το ζυμαράκι μας. Λίγο όμως, όχι πολύ. Γιατί όσο περισσότερο δουλεύουμε το ζυμάρι με τα χέρια, τι γίνεται, φίλε Μπελέση? Ψωμί. Ψωμί και θα αρχίσει να βγάζει τα λάδια έξω το ζυμάρι μας. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τα μπισκοτάκια μας. Αυτό ήταν. Δεν χρειάζεται να ανακατέψετε άλλο. Το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Εδώ.
Και να θυμάστε ότι αυτό το ζυμαράκι βγάζει περίπου 18 με 20 μπισκοτάκια, αναλόγως πόσο μεγάλα μικρά τα κάνετε. Οπότε 18 με 20, αυτό θα μου βγάλει 9 με 10, αυτό θα μου βγάλει 4 με 5, οπότε ας πάω εδώ πέρα. Αυτό θα μου βγάλει 2 με 3 και εδώ και εδώ. Εντάξει, λοιπόν, έτσι όπως είναι, παίρνετε το ζυμαράκι, το κάνετε μία μπαλίτσα. Παίρνετε την μπαλίτσα, έχουμε σουσάμι καβουρτισμένο εδώ. Θα βουτήξω μέσα στο σουσάμι. Εδώ, όπως είναι. Και έχω ένα ταψάκι από κάτω. Θα βάλω την μπαλίτσα μου πάνω στο ταψάκι. Και έτσι όπως είναι, θα κάνω μία τρύπα στη μέση. Εύκολο ή δύσκολο? Πανεύκολο. Μπορώ να συνεχίσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, εδώ. Και εδώ. Και εδώ και εδώ. Θέλουμε σουσαμάκι. Όσο περισσότερο σουσαμάκι βάζουμε, τόσο πιο σεξι θα γίνουν. Και τέλεια να μην τα κάνετε. Είναι μια καλή ευκαιρία σε περίπτωση που δεν έχετε ξανακάνει ποτέ ζαχαροπλαστική, κουλουράκια και τέτοια πράγματα, να ασχοληθείτε λίγο με τα παιδάκια σας. Αυτή τη συνταγή μπορεί να την κάνουν όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να την κάνει. Μετά έχετε και τύψεις γιατί είναι υγιεινά. Οπότε, γιατί όχι να μην είναι η πρώτη σας συνταγή που θα ασχοληθείτε με τη ζαχαροπλαστική. Για αυτούς που ασχολείστε πολύ με τη ζαχαροπλαστική, να σας πω ότι θα τη λατρέψετε αυτή τη συνταγή γιατί είναι πανεύκολη. Κοιτάξτε εδώ πόσο εύκολα τα κάνω. Το δάχτυλο στη μέση, μικρά ντονατσάκια κάνουμε, εδώ και εδώ. Και δεν θα φορτώσω σε ένα ταψί όλα τα μπισκότα, θα βάλω δύο ταψιά και τρία μπορείτε να βάλετε. Κοιτάξτε πόσο εύκολα που γίνονται. Εδώ μπαλάκι. Μην φοβάστε και να σπάσουν λίγο, δεν πειράζει, καθώς ψήνονται μέσα στο φούρνο θα δέσουν. Βλέψτε λίγο με τα χέρια εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Σουσάμι. Εννοείται πως άμα δεν έχετε σουσάμι, βάζετε κάποιον άλλο ξηροκαρπό, αλλά παραδοσιακά αυτά τα κουλουράκια γίνονται με σουσάμι. Εδώ. 18 με 20 βγάζουν, εντάξει. Εδώ, να πάει το σουσάμι μέσα. Μ' αρέσει το σουσάμι, να υπάρχει πολύ σουσάμι. Και εδώ. Να σας αφήσω αυτή την παλίτσα για το επόμενο. Λοιπόν, τώρα, λίγο να τα φτιάξω όλα. Βλέπετε ότι αυτό είναι πολύ ψηλό, αυτό είναι πολύ χαμηλό. Τα απλώνω λίγο με το χέρι εδώ. Θα φουσκώσουν ελάχιστα στο φούρνο, γιατί η σόδα και το μπέικινγκ που βάλαμε ήταν ελάχιστο. Εδώ και ξανανοίγω λίγο την τρύπα στη μέση, εδώ. Θέλω να υπάρχει τρυπούλα. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα του ψήματος. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς. Θα ψήσω για 20-25 λεπτάκια. Θα βγάλω, θα τα αφήσω να κρυώσουν. Θα ρίξω και τα επόμενα και μόλις όλα είναι έτοιμα, θα σερβίρουμε. Πρέπει να βγάλω την πετσέτα για να κάνουν πλάνα μέσα στο φούρνο. Για τα κουλουράκια με ελαιόλαδο, σε μπολ βάζουμε το ελαιόλαδο, το κονιάκ, τη ζάχαρη, το ξύσμα και το χυμό από το πορτοκάλι και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Σε άλλο μπολ βάζουμε το αλεύρι, την κανέλα, το baking powder, τη σόδα, αλάτι και ανακατεύουμε. Βάζουμε τα στερεά υλικά στα υγρά και ανακατεύουμε με μία κουτάλα μέχρι να δέσει η ζύμη. Στη συνέχεια, ανακατεύουμε απαλά με τα χέρια μας. Κόβουμε σε 18 κομμάτια και πλάθουμε σε μπαλάκια. Μεταφέρουμε σε μπολ με σουσάμι και ανακατεύουμε. Βάζουμε σε ταψί με λαδόκολλα τα μισά και πιέζουμε ελαφρά με τα χέρια μας. Ψήνουμε το κάθε ταψί για 20 με 25 λεπτά στους 180 βαθμούς. Μόλις ψηθούν, σβήνουμε το φούρνο και τα αφήνουμε μέσα για 5 με 10 λεπτά. Αφαιρούμε, αφήνουμε να κρυώσουν και σερβίρουμε. Και τα κουλουράκια μας είναι έτοιμα. Κοιτάξτε πόσο ωραία χρυσαφένια, τέλεια που είναι. Κουλουράκια με ελαιόλαδο χωρίς τύψεις. Συγκλονιστικά. Πραγματικά είναι τόσο νόστιμα. Δεν καταλαβαίνεις καθόλου το ελαιόλαδο. Αλλά ίσα σας αφήνει μία υποψία στο τέλος. Είναι φανταστικά. Τραγανά απ' έξω. Είναι φανταστικό σνακ να τα ετοιμάσετε και όντως θα ενθουσιαστείτε και εσείς με τον εαυτό σας, γιατί μόλις ένα μπολ φτιάξετε αυτά τα υπέροχα κουλουράκια. Καλή μας όρεξη. Λίγο καφέ θέλω να βουτήξω.